Κάνω δηλωσή, ρωτήστε με ό,τι θέλετε και θα απαντήσω. Πάμε. Πάμε στο Γιωβλάνο, είμαι υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και είμαι εδώ στη Δάκρυα για να μιλήσω στον κόσμο, να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον και της παράταξης αλλά και του τόπου. Πλησιάζουμε σε κομματικές εκλογές. Ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ? Ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ είναι ένας. Είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έχω πει ότι αν εκλεγώ πρόεδρος, θα κερδίσω την εμπιστοσύνη των μελών και των φίλων μας και δεν πληρώνω το στόχο μου, δεν εκπληρώσω το στόχο μου, τότε θα ανοίξω αμέσως διαδικασίες εκλογής αρχηγού. Γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος που πρέπει να λογοδοτεί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται. Αλλιώς δεν μπορείς να ζητήσεις να λογοδοτήσει κανένας άλλος. Ποια θέματα θα δώσετε προτεραιότητα εσείς? Στην καθημερινότητα του πολίτη. Πιστεύω ότι οι πολιτικές επιλογές που έχουμε μπροστά μας είναι τέτοιες που μπορεί πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή του πολίτη. Η ακρίβεια έχει έρθει από πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, η εγκατάλειψη του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας επίσης, σε ό,τι αφορά την παιδεία, και ήταν τα λάθος θέματα από αυτά που θα πρέπει πραγματικά να ασχολούνται. Κάθε μέρα και η κυβέρνηση κάνουν επιλογές οι οποίες τελικά δημιουργούν ανισότητες μέσα στην κοινωνία και κοινωνική αναταραχή. Και η καθημερινότητα του ελληνικού από παντού. Πιστεύετε λοιπόν ότι αφορά την κυβέρνηση που κυβερνάει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα? Απολύτως. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν έχουμε επιλογές. Δεν είναι αλήθεια. Το αν θα δώσει όλη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επιχειρηματίες ή θα κρατήσει κάτι για την τοπική κοινωνία για να μπορεί να γίνεται κοινωνική πολιτική στο επίπεδο του Δήμου, για παράδειγμα, ή να δώσει ενέργεια στους συνεταιρισμούς για να έχουν οι αγρότες δυνατότητα να έχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από επιμελητήρια. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που υπάρχουν, τις οποίες η κυβέρνηση έχει αγωνίσει με ολέθρια αποτελέσματα για τους πολίτες και για την καθημερινότητα. Τι είναι αυτό που θέλετε να μοιραστείτε σήμερα με τους εκλογές? Ελάτε να ψηφίσετε. Δυναμώστε το ΠΑΣΟΚ, είναι στο χέρι μας. Να εμπνεύσουμε την κοινωνία, να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει, να ξέρει ότι εδώ υπάρχουν πολιτικές επιλογές και αν κάνουμε τις σωστές πολιτικές επιλογές μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Κύριε Παύλο, είχαμε ερώτηση. Σχετικά με τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου να μην γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και με την εικόνα που βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να πούμε ότι γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες και μέσα από το debate η εικόνα ήταν, μπορεί να υπήρχε κόντρα, αλλά υπήρχε πολιτική κόντρα. Πώς κρίνετε αυτή τη δήλωση? Υπάρχει ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ να γίνει ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια τάση παραπάνω. Πώς το κρίνετε αυτό, ένα σχόλιο παραπάνω? Δεν μπορώ να ξέρω γιατί τις έκανε αυτές τις δηλώσεις, κύριε Διαμαντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ προχωράει συντεταγμένα. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Βεβαίως αυτές εκφράζονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε διάλυση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο. Προχωράει μπροστά. Θα επιλέξουμε αρχηγό και όλοι θα είμαστε δίπλα στον αρχηγό, όποιος και αν είναι αυτός ή αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για τέτοιου είδους γλώσσα. Οι δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ είναι απεριόριστες αν επανασυνδεθεί με την κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας.